Οι άνθρωποι της εργασίας, οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και οι αυτοαπασχολούμενοι, είναι από τους πρώτους που πλήττονται από τον κορονοϊό, αφού αν σταματήσουν να έχουν εισοδήματα, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Γι' αυτό και το πρώτο μέτρο του Οικονομικού Επιτελείου ήταν να δοθεί το επίδομα των 800 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως το επίδομα των 800 ευρώ το δικαιούνται οι εργαζόμενοι που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που βασικά πλήττονται και οι εργαζόμενοι αυτών καθώς και όλοι όσοι έμειναν άνεργοι ή οικειοθελώς αποχώρησαν από την 1η έως την 20η Μαρτίου. Οι δικαιούχοι λοιπόν θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα από 1η έως 10 Απριλίου, τμηματικά ανάλογα με τα τελευταία ψηφία του αφημίτους. Προηγούνται οι κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν οι εργοδότες. Σημειώνεται πως η αποζημίωση των 800 ευρώ είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται. Όσοι ανήκουν στις κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων και στους ΚΑΔ που πλήττονται, δικαιούνται όπως και οι μισθωτοί το επίδομα των 800 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους που απασχολούν ή παραπάνω στην περίπτωση που γίνει αναστολή των συμβάσεών τους. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα στην πλατφόρμα του συστήματος Εργάνη, προκειμένου οι εργαζόμενοι να λάβουν τα 800 ευρώ.